Λοιπόν, και να έρθουμε εδώ και στο δικό μας φυσικό αέριο, γιατί αυτά που τώρα συζητάμε είναι από το Φεβρουάριο. Αυτός ο μηχανισμός τότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε και ανακοινώσεις τώρα από την ΕΝΗ για νέο κοίτασμα, έτσι, εντοπισμό. Αν θέλετε να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, τις ποσότητες. Βεβαίως. Τα έχουμε μπει και πριν λίγο καιρό πάλι είχαμε μια τέτοια ανακοίνωση. Εμείς στην ουσία ζητούμε, τα βρίσκουμε, τα εντοπίζουμε. Η αξιοποίηση είναι το θέμα, σωστά? Σίγουρα όσο περισσότερα κοιτάσματα και ποσότητες εντοπίζονται, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι δυνατότητες και οι πιθανότητες εκμετάλλευσης. Γιατί τώρα στο ίδιο τεμάχιο, στο τεμάχιο 6, οι Eni Total έχουν εντοπίσει συνολικά μια ποσότητα 4,5 με 5,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, που είναι μια αρκετά σημαντική ποσότητα, ώστε πλέον να μιλάμε για επίσπευση των διαδικασιών και για εκμετάλλευση μέσα στο χρονικό περιθώριο και παράθυρων ευκαιρίας που μας δίνεται λόγω και της κρίσης που επικρατεί. Ωραία, το νέο βέβαια, κοίτασμα είναι μεγέθος 3,5. Όχι, είναι μεγέθος 2 με 3. Θα δείτε και από την ανακοίνωση τη δική μας, αλλά και από την ανακοίνωση της ΕΝΗ την εκτιμόμενη ποσότητα. Είναι 2 με 3 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια, λέει αυτή η ανακοίνωση, τη δική σας του Υπουργείου. Άρα προστίθεται σε αυτό που είχε ήδη εντοπιστεί. Προστίθεται. Ναι. Και αυτό μας οδηγεί βέβαια, που... βέβαια, να θυμίσουμε ότι εκκρεμούν ακόμα βέβαια οι επιβεβαιωτικές διαδικασίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Ήδη πριν το πέρας της γεώτρησης, πριν την εγκατάλειψη της γεώτρησης, οι εταιρείες προχωρήσαν αμέσως σε κάποιο testing του οποίου τα αποτελέσματα θα χρειαστούν βέβαια κάποια επεξεργασία. Όμως μέσα από το πλάνο ανάπτυξης το οποίο θα μας υποβάλουν, ελπίζουμε το συντομότερο. Σίγουρα χρειάζεται κάποια δουλειά για να μας υποβληθεί αυτό το πλάνο, αλλά το πλάνο θα πρέπει να μας υποβάλει και προτάσεις σε σχέση με επιβιωτική γεώτρηση, η οποία αναμένουμε ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, όπως επίσης και τους τρόπους μεταφοράς του φυσικού αερίου είτε στην Αίγυπτο είτε στις ευρωπαϊκές αγορές μέσα από μια πλωτή πλατφόρμα, η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι και αυτή θέμα συζήτησης και σενάριο το οποίο να τύχει επεξεργασίας, παρόλο που βέβαια το αυξημένο κόστος ίσως την καθιστά λιγότερο ενσχυστική σε σχέση με τη μεταφορά στην Αίγυπτο. Ναι. Τώρα, κυρία Πηλίδου, ο προκάτοχος, να θυμάμαι, ήταν αυτός που άναψε εκείνη τη φλόγα στη θάλασσα για να δείξουμε ότι ξεκινάνε όλες οι διαδικασίες. Εσείς τώρα ολοκληρώνετε τη θητεία σας, δεν ξέρω κιόλας αν εκλεγεί ο κύριος Νεοφύτου και προτιμά και εσάς όπως τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, φυσικό αέριο να βγαίνει προς εκμετάλλευση είτε δική μας είτε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά, πότε βλέπετε να προκύπτει αυτό το 27? Το 27 σε σχέση με τη Chevron και τους σχεδιασμούς της Chevron, όπου αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το πλάνο ανάπτυξης της κοινοπραξίας εκεί, όπου επεξεργάζεται η κοινοπραξία κάποια βασικά σενάρια σε σχέση με τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, τα οποία έχουν να κάνουν και με την αυτόνομη λύση, η οποία είχε αρχικά συμπεριληφθεί στο προκαταρκτικό, ας το πούμε, πλάνο ανάπτυξης που είχε υποβληθεί τότε από την Νόπολ, αλλά και δύο άλλες λύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σύνδεση, με τη διασύνδεση ενός μικρότερου αγωγού με υπάρχουσαν υποδομή, η οποία ήδη μεταφέρει φυσικών αέριων από γειτονικά κοιτάσματα προς την Αίγυπτο. Επομένως, θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτά τα σενάρια ως Υπουργείο, να εγκρίνουμε ή να μην εγκρίνουμε το σενάριο το οποίο θα μας υποβληθεί και να κάνουμε μαζί με την εταιρεία τις όποιες τροποποιήσεις κρίνουμε αναγκαίες, ούτως ώστε να διασφαλιστούν και τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το θέμα είναι που επομένως, όλα αυτά πρέπει να γίνουν σίγουρα μέσα στους επόμενους μήνες και άμεσα και με γρήγορες διαδικασίες, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε πλέον με το πλάνο ανάπτυξης. Το πλάνο ανάπτυξης λέει ότι η εταιρεία μέσα στον επόμενο χρόνο, περί τα τέλη του χρόνου, πρέπει να ξεκινήσει τις μελέτες FEED, οι οποίες θα οδηγήσουν στην τελική επενδυτική απόφαση ένα χρόνο περίπου μετά. Και αν η τελική απόφαση είναι θετική, που αναμένουμε ότι θα πρέπει να είναι θετική,
δεδομένων των καταστάσεων και της ενεργειακής κρίσης που διανύουμε, θα προχωρήσουν στην Ναι. κατασκευή των υποδομών Ακριβώς και όμως στην αυτή τη εξόρυξη. ενεργειακή κρίση που διανύουμε και που θα καθιστούσε και την Κύπρο ενεργειακό παίχτη, όλα αυτά που λέτε, που αντιλαμβάνομαι, είναι λογικά ή έτσι είναι οι διαδικασίες. Πάνε και πάνε. Και είναι και εκείνο το άλλο που είχαμε συζητήσει με την ενεργεία για φυσικό αέριο από το Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά τη δική μας εξυπηρέτηση, αυτό έχει προχωρήσει καθόλου? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν λήφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση η άδεια εξαγωγής φυσικού αερίου από το Ισραήλ και τώρα θα πρέπει ο κύριος Νετανιάχου μαζί με την ομάδα του που θα διοριστεί εντός κάποιων εβδομάδων, όπως υπολογίζουμε, θα πρέπει να επεξεργαστούν την αίτηση, το αίτημα της εταιρείας και να Μάλιστα. αποφασίσουν αν θα δώσουν άδειες εξαγωγής και σε ποιο βαθμό. Θεωρώ ότι μέσα από το μνημόνιο που έχει υπογραφτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργούνται κάποιες υποχρεώσεις σε σχέση με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο και σίγουρα και από την Κύπρο, η οποία δεν έχει μόνο υποχρέωση αλλά και πρόθεση λόγω του ότι ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Επομένως, ίσως αυτό να βοηθήσει στο να εξασφαλιστούν κάποιες άδειες για μεταφορά κάποιας ποσότητας προς Ναι, το την λέω. Απλά το Κύπρο. Υπουργείο το δικό μας, είστε εσείς θετικοί. Είναι το Εμείς θέμα είμαστε Ναι. θετικοί. Έχει ήδη ληφθεί και αίτηση σε σχέση με τα εινόδευση του αγωγού, η οποία σίγουρα από το πλευράς του Υπουργείου μας έχει λάβει θετικές απόψεις. Αντιλαμβάνομαι ότι και όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία είναι θετικά. Επομένως, αυτό ήταν το πρώτο βήμα και αναμένουμε τα επόμενα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν, αντιλαμβάνομαι, μετά την εξασφάλιση των αδειών εξαγωγών από το Ισραήλ. Βέβαια, Μάλιστα. για μας, για την Κύπρο, είναι μια σημαντική εξέλιξη αν γίνει το project αυτό, γιατί πρώτον μπορεί και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ένας προπομπός ή αντικατάσταση του EastMed Pipeline, διότι ναι, μεν θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα, αλλά θα γίνει ίσως με όρους οι οποίοι, τεχνικούς και οικονομικούς, οι οποίοι να είναι πολύ πιο απλοί και πιο προσαρμοσμένοι στα δικά μας δεδομένα και δίνει την ευκαιρία στα κοιτάσματα τα δικά μας και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΣ μας να έχουν μια άλλη επιλογή διασύνδεσης, η οποία μάλιστα να συνδέεται απευθείας με την Κύπρο. Και αυτό δίνει την ευκαιρία και στην την Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικήσει ποσότητες που θα πρέπει, βέβαια, ανεξάρτητα από πού θα καταλήγουν, να διεκδικήσει ποσότητες για δική μας χρήση. Όπως είναι, θεωρώ, και το νονοκάνευμα. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε άλλη μια ανακοίνωση για κοίτασμα, έτσι, καλό.